Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που καταθέτουμε ένα εξώδικο προκειμένου να αναστείλουμε την λογική και την τακτική των εντέλεσθε, η οποία εφαρμόζεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου και όχι μόνο. Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε μέτρο μέσω νομιμότητας, προκειμένου αυτή η τακτική, η οποία αναγκάζει τους παιδιάτρους σε υπερεφηνέρευση και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ζωή των μικρών ασθενών, να τελειώσει κάπου εδώ. Θέλουμε να καταδείξουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι, τόσο δηλαδή η διοίκηση του Βενιζελίου όσο και της ΥΠΕ, εάν και εφόσον συμβεί ένα άτυχες περιστατικό στο νοσοκομείο του Βενιζελίου, με δεδομένο ότι οι γιατροί είναι εξαντλημένοι και δεν μπορούν να τα αποκριθούν με την ασφάλεια και την ποιότητα που θα έπρεπε στα καθήκοντά τους. Από εδώ και στο εξής, τι κινήσεις θα ακολουθήσετε εκτός από τις δικαστικές οδούς? Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει και τι ενέργειες θα κάνει τόσο η διοίκηση όσο και οι δικαστικές αρχές. Δυστυχώς η διοίκηση του Βενιζελίου και η ΥΠΕ, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα έχουν λύσει το πρόβλημα και τον προηγούμενο μήνα, είμαστε στο δεύτερο συνεχόμενο μήνα που λειτουργούμε με εντέλεσθε και κατά πάσα πιθανότητα θα πούμε και στον επόμενο. Κατά συνέπεια, το τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, εκτός από τους να τρελάνουμε στην νομιμότητα, θα είναι να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις τους και θα αντιδράσουμε αναλόγως. Για αυτούς που μας ακούν, τι σημαίνει το εντέλεσθε? Το εντέλεσθε σημαίνει ότι υποχρεώνει σε ένα γιατρό, παρά τη θέλησή του, να αναγκαστεί να δουλέψει περισσότερο από όσο ο νόμος προβλέπει. Είναι νόμιμο αυτό? Κατά τη γνώμη μας, παντελώς παράνομο, και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον εισαγγελέα να παρέμβει, ελπίζοντας να εγκαλέσει τη δίκη του Βενιζελίου και να της αποδώσει ευθύνες της. Και φυσικά οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό αν κληθούν, σωστά? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το νομίο. Όταν μιλάμε για γιατρούς, δεν μιλάμε μόνο για με νομικούς όρους. Υπάρχει και αυτό που λέμε ιατρική ηθική και ευθύνη. Είναι σαφές ότι κανείς μας δεν μπορεί να αφήσει έναν άρρωστο και δει ένα παιδί αβοήθητο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις που παίρνουν συγκεκριμένους μισθούς για να λύνουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Και προφανώς το διάστημα αυτό φαίνεται σε όλο το μεγαλείο ενεπάρκειά τους. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στην παιδιατρική και πώς κανονικά καλούνται να καλύψουν τις θέσεις που απαιτούνται? Θα έπρεπε να ήταν 9. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 μόνιμοι γιατροί και υπάρχει και ένας επικουρικός. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βγάλουν τη δουλειά 9 γιατρών ή 6.